1,85 το λίτρο σήμερα το πετρέλαιο. Με αυτό το ποσό γεμίζουν και οι αγρότες τα τρακτέρ τους. Είμαστε όχι στη μέση, αλλά έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος και φουλάρουν οι περισσότεροι. Έχουν και τα ποτίσματα, αλλά και πολλές αγροτικές εργασίες καθημερινά. Το κόστος είναι τεράστιο, σύν το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόσφατα είχαμε τη γνωστοποίηση από το Υπουργείο, από το ΙΠΑΤ, ότι βρέθηκαν, εξασφαλίστηκαν, αν θέλετε, και κάποιοι κοινοτικοί πόροι για να ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι λόγω του ενεργειακού ζητήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά απόψε με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τον κύριο Μπαγινέτα. Σύνδεση απευθείας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαγινέτα. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασκευά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι είναι αυτοί οι πόροι που εξασφαλίστηκαν για να ενισχύσουν λίγο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, αν επαρκούν, πότε θα τους έχουμε και πώς θα διατεθούν. Ακριβώς όπως είπατε, υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο κινητοποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δόθηκε δυνατότητα στο πρόσφατο συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα Υπουργών Γεωργίας και Αλίας, όπου παρευρέθηκε και ο Υπουργός ο κ. Γιωργαντάς, να συζητήσουν για μια πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πόρη από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να συσταθεί να δημιουργηθεί ένα ειδικό μέτρο στήριξης των αγροτών, των παραγωγών, εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι σε συνέχεια μιας πρώτης προσπάθειας που είχε γίνει και έγκρισης πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε, από την ενεργοποίηση του αποθεματικού κρίσης της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου από αυτό η Ελλάδα είχε να λαμβάνει το ποσό των 26,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να προσθέσει και συγκεκριμένους εθνικούς πόρους. Είναι επιπρόσθετα ποσά ή είναι χρήματα που δεν έχουμε μέχρι τώρα αξιοποιήσει από τα προγράμματα, εκκρεμούν και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατεθούν. Είναι επιπρόσθετα χρήματα. Ήρθε σε απάντηση μιας κινητοποίησης πολλών κρατών μελών και της Ελλάδας που ζήτησαν, κατά τη στοιχεία, αν θυμάστε, που είχε γίνει πριν ένα χρόνο το ειδικό μέτρο στήριξης για τις επιπτώσεις του κορονοϊού, ναι, το κοβιντόμετρο που είχε πάει στις ελιές. Κάτι αντίστοιχο ζητήθηκε και σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίσταση. Έχει να κάνει με τους πόρους που μας έχουν κατανεμηθεί για την μεταβατική περίοδο 2021-2022. Όπου οι πρώτες κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι σε ένα ποσοστό μέχρι 5% των διαθέσιμων πόρων, όπου αυτό αντιστοιχεί περίπου στα 89 εκατομμύρια για την περίπτωση της Ελλάδας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη στοιχεία όπως είχε χρησιμοποιηθεί το ποσό των 126 εκατομμύρων για την αποζημίωση λόγω COVID, τώρα ένα αντίστοιχο ειδικό μέτρο για τις επιπτώσεις της Ουκρανίας. Θα αφορά όλους τους αγρότες ή τις ομάδες και τους συνεταιρισμένους, και το λέω γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα. Ξέρω πόσο ασχολείστε με αυτό το θέμα και με τις νέες ομάδες, όμως δεν προχωρά ίσως τόσο ικανοποιητικά όσο θα θέλαμε όλοι και αφήνει απ' έξω από πάρα πολλά πράγματα την πλειοψηφία των αγροτών. Το συγκεκριμένο μέτρο θα αφορά σε όλους τους παραγωγούς, αγρότες και κτηνοτρόφους. Βέβαια θα γίνει σε συνεννόηση σε κεντρικό επίπεδο, γιατί είναι ένα από το εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις έκτακτες αυξημένες ανάγκες και τις επιπτώσεις της Ουκρανίας. Οπότε αφορά στο σύνολο των αγροτών και θα δούμε πώς θα εξειδικευτεί αυτό, σε ποιο συγκεκριμένους κλάδους θα απευθυνθεί. Με τη μορφή αποζημιώσεων, ας πούμε, θα δοθεί. Άμεσων ενισχύσεων, ναι. Η φιλοσοφία από ό,τι μας εξηγήθηκε και αντιλαμβανόμαστε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όπως στην περίπτωση του έκτακτου μέτρου για την αντιμετώπιση των κορονοϊού, το κοβιντόμετρο όπως το λέμε, κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει τώρα και για το μέτρο αυτή της Ουκρανίας. Βέβαια εδώ να πούμε ότι έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να επιτευχθούν. Ναι. Τίθονται κάποια κριτήρια που θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κλάδους όπου θα εφαρμόσουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι και έχει αναδειχθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανέφερε και προηγούμενες δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι στόχος και ευκαιρία είναι με την αφορμή αυτή του πολέμου της Ουκρανίας να ανεξαρτοποιηθούμε, να αποκτήσουμε αυτάρκεια και από πλευρά παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το μέτρο που έρχεται να απαλύνει από τις επιπτώσεις του Ουκρανικού πολέμου, να διοχετευτεί σε τέτοιους δράσεις ή πρακτικές που να βοηθάνε προς αυτή την Θέλετε να το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουν οι αγρότες για να ενταχθούν, ποια είναι η προϋπόθεση.
Να καταναλώνουν, να έχουν δική τους ενέργεια. Πώς θα το κάνουν αυτό? Αυτό που έχει τεθεί σε επίπεδο κανονισμού και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα πρέπει ο τρόπος με τον οποίο θα δοθεί αυτό η ενίσχυση να πετυχαίνει ένα από τα 4 κριτήρια, τα οποία είναι κυκλική οικονομία, διαχείριση θρεπτικών στοιχείων, αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι η δικιά μας η αγροτική οικονομία, η παραδοσιακή και η όχι τόσο εντατική, ούτως ή άλλως πετυχαίνει πολλά από αυτά τα κριτήρια. Απλώς είναι στο πνεύμα της προσπάθειας όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανεξαρτοποιηθούν και να αποκτήσουν ενεργειακή αυτάρκεια. Ο τρόπος θα βρεθεί σίγουρα. Ναι. Και, όχι, ήθελα να πω ότι είναι σίγουρα ένα σημαντικό πράγμα και πρέπει να μην μείνουν απ' έξω, γιατί όλοι το έχουν ανάγκη. Όλοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη με το πετρέλαιο, με το ρεύμα, με την ακρίβεια των λιπασμάτων και όλων των προϊόντων που χρησιμοποιούν. Όλα έχουν εκτοξευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αγρότης εκτινοτρόφος φέτος που να έχει κέρδος. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια χρησιμοποίησης τόσο εθνικών πόρων, έτσι, με κεντρική κυβερνητική, έτσι, με κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό, όσο επίσης και η προσπάθεια που έχει ενταθεί και ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χρήση χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών κονδύλιων, όχι μόνο των εθνικών χρηματοδοτούμενων. Και όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τουλάχιστον όσον αφορά στον αγροτικό τομέα. Αν θυμάστε, μία πρώτη παρέμβαση είχε γίνει από τον προηγούμενο χρόνο που χρησιμοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό ποσό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη ρήτρα αναπροσαρμογής, 50 εκατομμύρια μέσου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και στη συνέχεια έρθαν και εξειδικεύτηκαν ακόμα περισσότερα μέτρα και για το κόστος στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα και στο πετρέλαιο και επιπλέον ακόμα και στην ηλεκτρική ενέργεια, και αυτό συνεχίζεται. Απλώς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταποκρίνεται, ίσως με λίγο πιο αργούς ρυθμούς, αλλά τουλάχιστον ανταποκρίνεται και μας δίνει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους. Τον έφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν και αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου και αυτά θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης συνεχίζουμε πότε να ζητάμε. Πότε όμως, κύριε Παγινέτα, είναι το ζητούμενο? Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος που καθυστερεί, είναι και το κράτος των Βρυξελών, όπως λέγεται. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Θα έπρεπε να έχουμε λίγο πιο ευέλικτες διαδικασίες. Είναι εποχή κρίσης. Στο συγκεκριμένο χρονικό στιγμίο θα είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες. Έχει αποκτηθεί και η προηγούμενη εμπειρία των εγκρίσεων όσον αφορά σε αποζημιώσεις για COVID, ναι, των επιπτώσεων της πανδημίας. Θα το κάνουμε όπως τον κορονοϊό, δηλαδή. Ναι. Ναι, ξέρετε ότι όλες αυτές οι αποζημιώσεις θεωρούνται και ένα είδος κρατικής ενίσχυσης. Ναι, μεν υπάρχει η έγκριση και ο κανονισμός που δεν τις θεωρεί παράνομες κρατικές ενίσχυσεις, αλλά παρά τα αυτά πρέπει να υπάρχει και η τυπική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Βρυξέλλες. Αλλά επειδή έχει αναπτυχθεί τεχνολογία, ξέρουμε πλέον πού να αποφευθούμε και πώς να το ζητήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτά θα γίνουν ακόμα πιο άμεσα και γρήγορα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και με την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί, προσπαθεί να βρεθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο μείγμα χρηματοδότησης ή θεσμικών παρεμβάσεων, προκειμένου να είναι ακόμα καλύτερα τα μέτρα που θα λάβουμε. Και συνεχίζουμε, δεν σταματάμε, γιατί υπάρχει και αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το καινούργιο το πλαίσιο και το κονδύλιο, το Repower EU, όπου ουσιαστικά είναι η χρηματοδότηση για ανεξαρτοποίηση και ενεργειακή αυτάρκεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές, ότι και από εκεί μέσα διερευνούμε την πιθανότητα να δοθεί η δυνατότητα χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων από το πρόγραμμα Αγροτικής Συνάπτυξης. Για να το δούμε, γιατί οι αγρότες ακούμε εδώ και χρόνια ότι θα μπουν σε μια ειδική κατηγορία να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ενεργειακά κάποια πράγματα. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Και με το ζήτημα των φωτοβολταϊκών έχουν μείνει απ' έξω. Αν στον καινούριο σχεδιασμό σας, στις ΑΠΕ γενικότερα, θα έχουν κάποιες προϋποθέσεις ευνοϊκότερες για να ενταχθούν? Γιατί εκτός από τα net metering δεν βλέπω κάτι άλλο. Στο πλαίσιο αυτό τώρα βέβαια είναι και θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αλλά όσον αφορά αυτό, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είναι κάτι το οποίο είναι η γνώση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Σκρέκα, έχει περάσει και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι κάτι το οποίο το διερευνά, υπάρχει κατ' εξαίρεση και ξεχωριστή δυνατότητα για τους αγρότες. Ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερη. Περιμένουμε τις πρωτοβουλίες του. Τώρα, όση ώρα μιλάμε, τα ερωτήματα είναι βροχή. Θα επιλέξω ορισμένα. Λέει, έχουν καθυστερήσει πληρωμές για την υτρορύπανση και τα βιολογικά. Το υπόλοιπο, το 25%, από τη Μεγάλη Πέμπτη τα περιμένουμε. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια, γιατί ξέρετε, οι πληρωμές όλες αυτές γίνονται από τον αρμόδιο φορέα που είναι ο ΠΚΠ. Γνωρίζετε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και καινούργιες δηλώσεις ΟΣΔΕ, η ενιαία ενίσχυση κτλ. Που στείνεται το καινούργιο σύστημα, το οποίο αποδεικνύεται ευέλικτο αποτελεσματικό. Οπότε είμαι σίγουρος ότι σε αμέσως επόμενες ημέρες όλα αυτά θα έχουν διεκπεραιωθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι τυπική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα παρά μόνο το γεγονός ότι
ταυτόχρονα προσπαθεί από εκεί πέρα να τα συγκεράσει όλοι και πληρωμές για τις άμεσες ενισχύσεις και τα προγράμματα και τα επενδυτικά και οι νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι λίγο μικρή ανοχή και όλα θα πληρωθούν. Άλλη ερώτηση λέει, κύριε Μπαγινέτα, ασχολείστε πολύ με τις ομάδες των νέων παραγωγών. Δεν τους δίνεται όμως τη δυνατότητα να πάρουν τα σιλό, να αποθηκευτούν τα σιτηρά των αγροτών, τα αγοράζουν μόνο οι ιδιώτες. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε από αυτού. Όχι, τα σιλό τα εφιστάμενα προφανώς θα εννοεί ο τηλεθεατής ή αυτά που έχουν παραμείνει από τους προηγούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ναι. Κι όμως δίνεται η δυνατότητα στα προγράμματα που τρέχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα τέτοια. Δεν θα τα βρουν τότε, τα έχουν αγοράσει όλα οι ιδιώτες. Αν το σκέφτεστε μακροπρόθεσμα. Όχι, γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης οι δικαιούχοι αυτοί που μπορούν να κάνουν αίτηση είναι συλλογικά σχήματα. Έχουμε βγάλει απ' έξω τους ιδιώτες. Άρα και γι' αυτούς φροντίζουμε. Για να το λέει έτσι, πάντως νομίζω ότι μάλλον θα υπάρχει μια κινητικότητα ιδιωτών. Όχι ότι είναι κατακριτέο, καλά κάνουν, αλλά δεν θα απομείνουν και πολλά ενδεχομένως να θέλει να μας πει αυτό ο φίλος τηλεθεατής. Και κάτι άλλο για την έλλειψη εργατικών χεριών. Τρομερό το πρόβλημα, τρομακτικό σε όλη τη χώρα. Γίνεται προσπάθεια σε συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία, τα συναρμόδια, ιδίως το μεταναστευτικής πολιτικής και το προστασίας του πολίτη. Γνωρίζω ότι ο κύριος Μηταράτης, ο υπουργός, κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό προκειμένου αυτά να μπορέσουν να υπάρχει ροή. Έχει δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό θεσμικό πλαίσιο, αν δεν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές, όπου πλέον μπορούν να έρθουν για 5 χρόνια. Εντός της Ελλάδας, πολίτες του εξωτερικού από τρίτες χώρες, να παραμείνουν με μία απλή αίτηση και με τη μόνη υποχρέωση να παραμένουν για 9 μήνες και τους 3 μήνες να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αλλά με μία αίτηση για 5 χρόνια μπορούν να κατακυρώσουν εργάτες για τα αγροτεμάχια τους. Και ήταν μία εξέλιξη στο περσινό καθεστώς που γινόταν με μετάκριση μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Πάντως χρειάζεται εκεί μια διαδικασία πιο ευέλικτη, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, μας έχουν καταγγελθεί στο κανάλι, που ήδη οι εργάτες γης που είναι εδώ έχουν καλέσει γενικά τους πρόσωπα, πάνω από ένα χρόνο έχουν πληρώσει παράβολα, έχουν συντάξει τους φακέλους κτλ. Και δεν προχωρούν καθόλου αυτές οι υποθέσεις. Έστω και με πρόσκληση δηλαδή από φιλικό πρόσωπο ή συγγενικό να έρθει άλλος ένας εργάτης. Τραγικές καταστάσεις σχετίζονται με τη γραφειοκρατία και αυτό το βραχνά που πρέπει κάποτε να ξεπεραστεί. Στο πλαίσιο αυτό, ξέρετε ότι έχει αναπτυχθεί και μια πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και από όσο γνωρίζω, το καινούργιο πλαίσιο που ήρθε σε συνέχεια και εξέλιξη του προηγούμενου είναι ακόμα πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Όπως σας είπα, με μία αίτηση, με ένα παράβολο για 5 χρόνια και μέσω των gov.gr. Λοιπόν, πολλά και σημαντικά είπαμε. Περιμένουμε να δούμε και όλα αυτά να γίνονται πράξη και τα χρήματα να φτάνουν στους αγρότες, γιατί είναι βέβαιο ότι στις δουλειές τους θα τα διαθέσουν και πάλι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στην αγορά θα τα διαθέσουν, να αγοράσουν πετρέλαιο, να αγοράσουν τους σπόρους, όσα χρειάζονται, τα λοιπάσματά τους. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Μπαγινέτα. Σας ευχαριστώ πολύ για απόψε. Βεβαίως και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.